Πού να πάτε έξω να πούμε, πλάκα κάνετε. Τι να πάτε με καμιά μπάγια να φάτε 6-0 και να λένε οι Αριανοί μετά ισοφαρίσατε το ρεκόρ. Να φάτε καμιά οχτάρα από καμιά Manchester City, ξέρω εγώ, από καμιά μπάγια, από καμιά Μπαρσελόνα, από καμιά Ρεάλ. Φάτε καμιά 8-9 γκολ και να θυμηθούμε την Ουίπες και τη Βοηβοντίνα του Ηρακλή. Η Βοηβοντίνα και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι το ρεζίλι της Ευρώπης. 10 φορές βγήκε, τις 3 φορές πήγε στην Κύπρο και τους έκανε έρωτο ο Ξούρουπας. Ο Ξούρουπας, όπου ήταν περιπτεριούχος. Έμπαινε με τη Μούρ και έβγαινε με τον κόλο. Περιπτερά ήταν ο ανθρωπάκος. Ο 3-13, ο 6-18 και ο 5-20 και φυσικά είμαστε υπέρ του Κούγια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Παντέλογλου. Είμαστε υπέρ του Κούγια γιατί το ίδιο θα κάναμε αν. Α, ναι. Ναι, σωστό. Το ίδιο θα κάναμε εάν έτρωγε γκολ ο δικός μας ο τερματοφύλακας. Άρα λέει εδώ ότι και στην ομάδα τη δικιά μας τον τερματοφύλακα θα βρίζαμε. Δεν θα βρίζαμε τον πρόεδρο. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Σωστό, ναι. Βέβαια. Βέβαια. Δεν μπορεί να κρίνεις εσύ τον πρόεδρο της άλλης της ομάδος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τι. Αν χαστούκιζε σε Πάο Κάρης που στο 90 θα γινόταν 2-2 με τρίπλα του Γλύκου, ο Σαββίδης, τον Γλύκο, όλοι αυτοί οι να είχαμε να λέγαμε να πούμε παραγωγή, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ, φίλαθλοι, οπαδοί που λένε τον Κούγια τον αλήτη που έκανε εκείνο σε χαστούκι, τον πάρουν το δίπλωμα, ναι, κτλ. Ρε, άμα έδινε χαστούκι ο Σαββίδης τον Γλύκο και έτρωγε γκολ Πάο Ολυμπιακό Πάο Κάρης. Ο Γλύκος τέτοιο σχέδιο στην Τούμπα. Ξέρεις θα τον κάνατε το Σαββίδη. Σύνθημα. Θα πάρει το κεφάλι του Γλύκου. Να το βάλει στο ταβάνι. Και μιλάτε εσείς, λέγετε μούτρα και μιλάτε για τον Κούγιαρε. Άμα έπαιζε Άρης Πάοκ στο Καριλάου και έτρωγε τέτοιο γκολ ο Διούδης. Και πήγαινε η κυρία Καρυπίδου με το τακούνι. Και έδινε μια στο κεφάλι του Διούδη. Γιατί ο Άρης έχει γυναίκες. Σήμερα από τους γουρουνάδες πήγε στις γυναίκες να πούμε. Γυναίκες προέδροι, μεγαλομετόχοι. Τι θα λέγατε, ρε, μπράβο την κυρία Καρυπίδου, έχει άντερα. Θα λέγατε, μπράβο την οικογένεια Καρυπίδη, το παλιό παιδί έφαγε τέτοιο γκολ. Να βάλουν τον άλλο τον τερματοφύλακα, που ήρθε τον Παναθηναϊκό, τον αναπνευματικό, τον μικρό. Τι θα λέγατε. Σιρακλής Πάοκ. Τρώει αυτός εδώ ο Ποκολόκο, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή γκολ. Έτσι σχέδιο και του το βάζει ο Κλάους. Και του δίνει ένα μπάτσο να πούμε ο Μπέκας, ο άντρας. Τι α πούνε Ηρακλήδης, καλά τον έκανε που βάγε τέτοιο γκολ. Τι θα λέγατε ρε που μιλάτε για τον Κούγια εσείς και κάνετε χριστομάθεια ότι τον τερματοφύλακα, πήρατε το μέρος του τερματοφύλακα, έχει φάει η ομάδα σας τέτοιο γκολ, σαν και αυτό που έφαγε ο Ντεγκρά. Να πονέσετε, να χάσετε βαθμούς, πρώτη αγωνιστική. Και τι θα λέγατε στον πρόεδρό σας. Σάμα της να πούμε τελευταία, τι λέτε στους πρόεδρους σας. Yes men. Yes menάκηδες είστε. Τι θα λέγατε. Θα κατηγορούσατε τον πρόεδρο που θα δίνει χαστούκι να πούμε στον τερματοφύλακα. Δύσκολο το βλέπω. Εδώ ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας και πέσατε και κάνατε κάμψεις να πούμε. Αστυνομικοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι κάνατε. Μια δημοσιογράφος βγήκε και μίλησε. Και αυτή για το δικό της τον Τέρτη. Τι τη νοιάζει για τον Τέρτη του αλουνού να πούμε. Και έγινε αυτό το θέμα. Η μόνη αντίδραση δηλαδή η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη εναντίον του κυρίου Πρωθυπουργού μας, ο οποίος από τις εκπομπές ακούω ότι είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, ήταν εκείνη να πούμε η κυρία. Μια δημοσιογράφος, ξεχνάω το όνομά της. Πώς τη λέγανε. Και αποκλείεται να ήταν και Θεσσαλονίκια. Αθηναία πρέπει να ήταν. Πού να βγει Θεσσαλονικιός να μιλήσει εναντίον του Τσίπρα. Πού να βγούμε να μιλήσουμε. Είμαστε υποτακτικής ψυχολογίας εμείς. Βέβαια. Έτσι είναι όταν είναι για τη δική μας την ομάδα, για το δικό μας το κόμμα, για τη δική μας τη θρησκεία, για το δικό μας το παιδί. Αλλάζουμε. Άμα είναι για τη θρησκεία του άλλου, για την πατρίδα του άλλου, για το κόμμα του άλλου, για την ομάδα του άλλου, είμαστε αλλιώς. Βγήκε μια κυρία να πούμε και έλεγε ότι χθες δεν μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια θεσμικά ανώτερο άνθρωπο κτλ. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ο λοχαγός το γιο σου, λέω κυρία μου, καλή μου κυρία, τον πήγαινε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τον δεν το φερόταν καλά, το φερόταν σκληρά και τα λοιπά, θα του έγραφα, λέει, ένα γράμμα. Ναι, αν τον έβλεπες μπροστά σου, δηλαδή, τι θα του έλεγες. Δεν θα τον κοιτούσες με τα μάτια ψηλά. Εγώ λέω, θα του έκανες και το δάχτυλο. Θα του έκανες επιτεκτικά το δάχτυλο. Γιατί ήταν το δικό σου παιδί. Δηλαδή,
αν ήταν η δική σου η κόρη αυτή η οποία μίλησε στον κύριο Πρωθυπουργό και του τη βγήκε να πούμε και με απάντησε και ο Πρωθυπουργός στα δικά του, είπε τα δικά του. Τι θα έλεγες δηλαδή, η κόρη μου μην κοιτάξει στα μάτια τον Πρωθυπουργό γιατί θεσμικά είναι ανώτερος από σένα? Όχι, γιατί είναι κόρη σου. Έτσι και οι Αριανοί, οι Παοξίδες, οι Ηρακλειδείς, οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί. Λέει για τον Κούγια, Κούγιας, ξέρουμε το ποιόν του Κούγια. Το ποιόν του Κούγια που έδωσε σφαλιάρες, ναι. Ο Γκαρσία που έδρανε τον κόσμο ήταν καλός άνθρωπος. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Γκαρσία που βαρούσε τον κόσμο ήταν καλός άνθρωπος. Και αγωνιές και τέτοια. Ας πούμε, αν ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ που βαρούσε τον παίκτη που φάγε στραβό γκολ, θα γινόταν ήρωας. Θα τον θάβατε τον παίκτη. Όπως θάψατε τον Γκάτσε. Και όταν χάνετε την μπάλα μετά το 25ο λεπτό, μπαίνουν πάνω στα center back σας. Και στον Τζαβέλα, ο οποίος έκανε και ανανέωση συμβολέου. Και την κάνατε και γαργάρα. Και πήρε και ένα 500 το χρόνο. Και είναι και φίλος με τον γιο του Σαββίδη. Και έκανε την κότα στον Καραϊσκάκη. Εγώ σας το λέω. Ο Τζαβέλας είναι καλός παίκτης σαν αριστερό στόπερ. Δεν συγκρίνεται η αξία του η ποδοσφαιρική. Το ότι έκανε την κότα στον Καραϊσκάκη. Εκείνη η φασαρία μου με μένα. Και έκανε τον τραυματία. Καταλάβατε τι γίνεται. Και χάσατε, λέει, το πρωτάθλημα. Εσείς, λέει, χάσατε το πρωτάθλημα. Εντάξει, λέτε τώρα ότι χάσατε το πρωτάθλημα. Κάποια 50 βαθμούς πίσω τερματίσατε. Πάντως η αλήθεια είναι, όντως, ότι ο Ντεγκρά έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Περόνε. Ναι. Υπενήσε σε κάτι 7-94. Δηλαδή ότι είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο, ας πούμε, είδαμε κάτι τίποτα ύποπτο και τέτοια θες να πεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι μια ομάδα σαν τον Ηρακλή που έχει 4-5 μάνατζερ γύρω-γύρω μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Τώρα, επειδή δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, εντάξει, μπορεί να βρούνε. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Ηρακλή ότι έχει 4-5 μάνατζερ με τρίας διαλογής. Γιατί ο Μπέκας και ο Μπουγιουκλής είναι κάτι σαν τσιράκια, ας πούμε, βοηθή του Καγιούλη. Ο Καγιούλης είναι ο number one. Όσο για τους Ηρακλειδείς, ο Φουκαράς, πώς το λένε, ο Ολλανδός έμεινε μόνος και έρημος να φωνάζει «Κύριε Παπαθανασάκη, κύριε Παπαθανασάκη», έμεινε μόνος του. Και επειδή είναι φίλος μου και είναι και καλό παιδί και καλός οικογενειάρχης και τα λοιπά, λέω «Είναι φελός». Ή φελός είναι, δεν έμαθε τι γίνεται. Φελός δεν είναι, μάλλον δεν έμαθε τι γίνεται. Τι έγινε δηλαδή και κύριε Παπαθανασάκη και κύριε Παπαθανασάκη και θα δείτε τι θα γίνει κύριε Παπαθανασάκη, τι θα γίνει. Πήρατε πόντο και έγινε χαμός, ρε, κύριε Παπαθανασάκη. Πάμε στον Άρη. Στον Άρη φλερτάρουνε τον Αναστόπουλο οι Λεβαδιές και οι ομάδες οι οποίες δεν ξεκίνησαν καλά. Θα μου πεις γιατί να πάει ο Αναστόπουλος στο Λεβαδιακό. Για ποιο λόγο. Δεν είπα ότι θα πάει, είπα τον φλερτάρανε. Άλλο να σε φλερτάρουνε και άλλο να πας να κάνεις την πράξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, κοίταξε, οι παίκτες του Άρη είναι απλήρωτοι. Μήνες. Το ότι το ρεπορτάζ δεν βγαίνει έτσι δυναμικά είναι επειδή μερικά σκυλιά του Καρυπίδη, οι οποίοι θέλουν να μπουν να οικονομήσουν στον Άρη πάλι, τρομοκρατούν τους δημοσιογράφους και κακώς λέω εγώ να τους γράφουν στα τέτοια τους δημοσιογράφοι. Μη γράφετε εκείνο γιατί είστε εχθροί και κάποιοι λαϊκιστές από κάποια άλλα ραδιόφωνα και εφημερίδες ίσως θέλουν να πάρουν το λαό του Άρη για να πουλήσουν φύλλα και τα λοιπά ενάντια στον Άρη, όπως θέλανε να πουλήσουν Παοξιδηλίκη με τον Μπερμπάτοφ ενώ ήταν κουτσός ο Μπερμπάτοφ και γινόμουν εγώ λακαμάς κακός με τους Παοξίδες γιατί εγώ έβλεπα ότι ο Μπερμπάτοφ τους δουλεύει, αλλά πού να βγάλεις με τον Όχλο. Εγώ θα πάω κόντρα στον Όχλο, αν είναι αλήθεια θα πάω. Και θα πάω και κόντρα και στον Καρυπίδη. Καρυπίδη πλήρωσε τους παίκτες. Και εσείς οι γύρω, αφήστε το Χατζάκι ήσυχο, ότι πολεμάει τον Άρη, ο Μάστορας και τα λοιπά. Κανένας δεν πολεμάει τον Άρη. Κανένας δεν πολεμάει τον Άρη. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Όπως στον ΠΑΟΚ λέμε ότι ο Τζαβέλας έκανε τον τραυματία στο Καραϊσκάκι, τι είμαστε, εναντίον του ΠΑΟΚ είμαστε. Βγαίνει ο άλλος ο κοντόμυαλος, ο οποίος δεν έβαλε στη βουλή τον, πώς το Λαφαζάνη. Και φώναζε όχι και δεν έβαλε στη βουλή τον Λαφαζάνη. Είσαι, λέει, εχθρός του ΠΑΟΚ. Τόσο έχει μυαλό. Τόσο βλάκας μπορεί να είναι. Ψηφίζει αυτός. Τέλος πάντων. Κατάλαβε, εχθρός. Του λέει το άλλο, είσαι εχθρός. Φοβούνται για την εμπορικότητα τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι κτλ. Φοβούνται γενικότερα οι άνθρωποι και δεν μπορούν να έχουν ελεύθερο λόγο. Τι σημαίνει ελεύθερος λόγος?
να μάθω κάτι και να το πω. Μα θα μας πούνε αντί τέτοιους. Χεστήκαμε. Μα θα μας κατηγορήσουν. Δύο φορές πάλι. Μα θα μας πούνε αυτό κτλ. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Είναι αλήθεια. Εμένα, αν με πάρουν στο ΙΕΚ που παίρνουν τους άλλους και κάνουν μαθήματα της πλάκας και σοβαρά μαθήματα κτλ. Εγώ από τα παιδιά, αν είναι αλήθεια, πείτε το. Βρείτε τρόπο. Πλάγιο, έμεσο, από πάνω, από κάτω, πείτε το. Δηλαδή τι. Ότι η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι όλα καλά. Και είναι όλα καλά. Και δεν μασάω. Και είναι όλα καλά. Ωραία. Μπορεί να περάσει. Για να περάσει όμως, εγώ λέω θα τον μπορώ να το πάρει. Δεν λέω δεν θα το πάρει. Αλλά σου βάζω τις παραμέτρους. Αριανέ, κοντόμυαλε. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Ειρήνη Καρυπίδη έκανε αύξηση με το κου κεφαλαίο 1.200. Πολύ καλά. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού όμως θα ελέγξει την κυρία Καρυπίδη το πόθεν έσχες. Ξέρετε τι δηλώνει η κυρία Καρυπίδη στη φορολογική της δήλωση. 7.000 ευρώ. Αν θέλει η Επιτροπή, γιατί εγώ αυτές τις επιτροπές δεν τις υπολογίζω πολύ, δηλαδή παίρνει ένας υπουργός τηλέφωνο για μένα, έτσι το φαντάζομαι, και μπορεί να την πει την Επιτροπή, περάστε το. Ή μπορεί να την πει την Επιτροπή, τι λέει, εκεί κάντε ό,τι θέλετε. Επιτροπές και εισαγγελίες και δικηγορίες και... Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ πιστεύω στον νόμο του ισχυρού και στις δημόσιες σχέσεις. Αν λοιπόν αύριο πει ο υπουργός, περάστε τον, θα τον περάσουν. Πιστεύω εγώ ότι θα γίνει με την Επιτροπή. Αν όμως πούνε την Επιτροπή, δείτε το θέμα πιο βαθιά, μπορεί η Επιτροπή να πει την κυρία Καρυπίδου. Κυρία Καρυπίδου, εδώ εσείς εμφανίζετε εισόδημα πιο μικρό από του Κόκκινου και του Ραπτόπουλου και εμφανίζεται ότι βάλατε ένα 200 στην αύξηση με τον κου κεφαλαίου. Τώρα, αν η κυρία Καρυπίδου και ο κύριος Καρυπίδης έχουν μάγκες δικηγόρους, η κυρία Καρυπίδου και ο κύριος Καρυπίδης έχουν μάγκες, πώς το λένε, λογιστές. Γιατί υπάρχουν λογιστές, λογιστάκια, λογιστάρες και αρχιλογιστάρες και υπάρχουν δικηγόροι, δικηγοράκια, δικηγοράρες και αρχιδικηγοράρες και ανάλογα τι θα υπάρχουν μαστοράκια. Μάστορες, μαστοράρες, υπάρχουν δημοσιογραφάκια, δημοσιογράφοι, δημοσιογραφάρες, προπονητάκια, προπονητές, προπονητάρες, τραγουδιστές, τραγουδιστάκια, τραγουδιστάρες και ούτω καθεξής. Αν η κυρία Καρυπίδου λοιπόν και ο κύριος Καρυπίδης έχουν λογιστάρες, δικηγοράρες και ακράρες, θα περάσει του Άρη. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι θα περάσει. Δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να πω στον Αριανό το κανονικό ρεπορτάζ. Ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και πώς θα περάσει. Κοιμάται ο άλλος, μετά άμα δει, δεν τα είπατε, κολοδημοσιογράφοι, δεν τα είπατε. Μετά την αλλάζει τη δουλειά. Σου λέει δεν τα είπατε. Την άλλη τα λένε, σου λέει γιατί τα είπατε. Και εγώ έχω μια φιλοσοφία ζωής. Είτε τα πεις είτε δεν τα πεις, θα σε βρίσουν. Πες τα. Αυτή είναι η φιλοσοφία δικιά μου. Είτε τα πεις είτε δεν τα πεις, τον Πινελίκη θα τα ακούσεις. Εφόσον λοιπόν το ακούσω τον Πινελίκη, γιατί να μην το πω. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Ρε καλά που πήγε στην Καλαμαριά ο Ελουντούλου, λέω 2.11, και έβαλε λίγο λίπος πάνω του. Μήνες είχε να πληρωθεί. Χρέας είχε να φάει 6 μήνες. Να κάνω. Έτσι να πιω εγώ τον καφέ μου. Να τον χύσω λίγο κιόλας. Γιαγούρι.